Στην πολύ σημαντική συζήτηση στη Βουλή για τη συμφωνία την αμυντική με την Αμερικανική κυβέρνηση, είδαμε άλλο ένα σκετσάκι μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. Ένα σκετσάκι χωρίς καμία πολιτική σημασία. Αποδεικνύονται σε πάρα πολύ σημαντικά θέματα για τη χώρα που αφορούν την ανάγκη να έχουμε μια κοινή στρατηγική για τα μεγάλα εθνικά θέματα, βάζουν ως προτεραιότητα τον μικροκομματισμό και το αυτοσυντήρητό τους. Εμείς με αίσθημα ευθύνης στηρίξαμε αυτή τη συμφωνία, όπως στηρίξαμε και τη συμφωνία με τη Γαλλία, την αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία. Γιατί πάνω απ' όλα μας ενδιαφέρει να θωρακίσουμε τα εθνικά μας συμφέροντα. Οφείλω βέβαια να πω ότι τώρα πρέπει το Αμερικανικό Κογκρέσο να αποδείξει έμπρακτα ότι θα βάλει εμπόδιο σε οποιαδήποτε πώληση αμυντικού υλικού στην Τουρκία. Αυτό οφείλουν να κάνουν οι Αμερικάνοι αν θέλουν να σεβαστούν τη θεσινή ψηφοφορία στην Ελληνική Βουλή. Διότι δεν μπορούν να εξοπλίσουν μια χώρα η οποία είναι διεθνής ταραξίας, η οποία δεν σέβεται τις συνθήκες καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο και καταπατά συστηματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα στο εσωτερικό της. Τώρα όσο αφορά